Κύριος Γιαννέλος. Έκανα και άλλες ερωτήσεις. Είμαστε στο τέλος. Τώρα θα φτάσουμε. Ναι, ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περιμένετε λίγο. Θα ξαναδείξουμε τα ίδια, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θυμίζω ότι δεν μπορεί βάσει του νόμου να πάει πάνω από 5 ώρες διάρκεια το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Λοιπόν, σε 10 λεπτά τελειώνεται, γιατί θα δώσω και την ερώτηση. Εμένα περισσότερο με ενδιαφέρει, κύριε Πρόεδρε, όχι το οικονομικό στοιχείο, αλλά η επίπτωση που έχει το κυάνιο πάνω στην ανθρώπινη υγεία γενικά στο περιβάλλον, δηλαδή στον αέρα, στην ξηρά και στο νερό. Έτσι. Παύλα, ζωή, ίσον ζωή. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, αυτές οι συνθήκες που δημιουργούνται πολλές φορές, οι συνθήκες, οι διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας, πάνω από 27 βαθμούς, όπου δημιουργείται μια εξαέρωση στο περιβάλλον, ας πούμε, η οποία έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, και αν ξέρει κάποιος να μου πει, από εσάς τους κυρίως, τι επίπτωση θα έχει στην εμβρυϊκή κατάσταση των ζώντων, είτε είναι ζώα είτε είναι άνθρωποι, και αν αυτό το πράγμα γίνεται αφορμή να δημιουργήσει διαμαρτία στη διάπλαση. Να απαντήσω εγώ, γιατί αν και δεν είναι της περιβαλλοντικής μελέτης, είναι του γενικού αντικειμένου. Ακούστε λίγο, το υδροκιάνιο είναι επικίνδυνο πράγμα. Επικίνδυνο πράγμα και πρέπει όλος να παίρνει πολύ σοβαρά μέτρα προστασίας. Αυτό είναι σίγουρο και δεδομένο. Έχει ορισμένα ευαίσθητα σημεία. Πρώτον, δεν ζει επάπειρο, το ρώταγε και ο Δήμαρχος πριν. Οι κυανιούχες ενώσεις είναι σταθερές ενώσεις. Το ίδιο πράγμα, αν είσαι μια ένωση, μπορεί να είναι σταθερό. Όταν όμως είναι στη μορφή υδροκιανίου, είναι πολύ επικίνδυνο. Το υδροκιάνιο έχει ένα βασικό στοιχείο που κάνει την διαχείρισή του σχετικά πιο εύκολη. Αν μείνει ελεύθερο στην επιφάνεια, σε 15 μέρες έχει γίνει διοξίδιο του άνθρακα και τσίσα. Επομένως, αυτό είναι το. Βεβαίως, αυτές οι 15 μέρες είναι επικίνδυνο. Ως σύμπλοκο μπορεί να διαλυθεί, αλλά οι ποσότητες, όταν λέμε τώρα, είναι πόσο είναι σαν σύμπλοκο. Η διαλυτότητα αυτό το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν θέλω να έχετε πραγματικές συνθήκες. Άρα όλο το παιχνίδι κρίνεται στο ποια είναι η διαχείριση αυτές οι περίφημες 15 μέρες. Και να μην σου κάτσει τίποτα περίεργο στις 15 μέρες.